αυτές τις πενταετίες που έχουμε διανύσει μέχρι τώρα και δεν ξέρουμε πότε θα μπει τέλος αυτόν τον γολγοθά πραγματικά που περνάει σας η χώρα. Σας είπα, εδώ έχουμε δύο σχολές φιλοσοφίας. Ναι. Η σχολή της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ. Που τι σήμαινε, πλήρης υποταγή στους ξένους. Που δεν πρόβαλαν. Το εμπεδώσαμε, ναι, το βιώσαμε, εμπεδώσαμε, το καταλάβαμε, αυτό. Ο λαός τους έστειλε τους έστειλε, αλλά συγχρόνως αυτοί, ενώ αγαπούσε ο λαός την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρχισε να μην την αγαπά. Μετά την πενταετία αυτή που ζήσαμε, ναι, ναι. Θεώρησε ότι είναι το ευρώ υπεύθυνο. Ότι είναι η Ευρώπη, η Μέρκελ φταίει που καταστρεφόμεθα. Mm-hmm. Έτσι θεώρησε ο λαός. Ενώ στην ουσία τι γινότανε. Μπαίνανε βάρβαροι φόροι, ίσα ίσα για να πληρώνουμε τα ομόλογα. Αυτό συνέβαινε. Για να ξέρουμε, να καταλάβουμε το λαό. Αυτό ήταν. Ο Σαμαράς δεν είναι κακός άνθρωπος που μισούσε την Ελλάδα. Απλά ήθελε να μην φτωχεύσει η χώρα. Άρα όταν έλεγε ομόλογο, σφιγγότανε και σφιγγόμενος έσφιγγε τους Έλληνες. Τώρα πώς θα σφιχτούμε ακόμα. Λοιπόν, αυτό έκανε ο Σαμαράς. Ο Τσίπρας πάλι είπε. Ο Τσίπρας είπε αυτό που είπε ο Λεουτσάκος αυτός. Ότι εγώ θα πληρώνω τους Έλληνες και αν περισσεύουν λεφτά θα δίνω στους δανειστές. Όμως το αν περισσεύουν λεφτά σημαίνει ότι όταν δεν θα δώσεις το ομόλογο, δεν το πληρώσεις, εκείνη την ώρα τετέλεστε η οικονομία. Να το εξηγήσουμε στον κόσμο. Και όταν τετέλεστε η οικονομία τι θα πει. Τι θα πει. Ότι δεν θα σου έρθει η σύνταξη, δεν θα σου έρθει ο μισθός τον επόμενο μήνα, φάρμακα είναι αμφίβολο αν θα έχεις. Βενζίνη είναι αμφίβολα αν θα έχουν τα αυτοκίνητα να κινηθούν. Δηλαδή όλα αυτά που συνοδεύουν τη δραχμή, τη λεγόμενη, δηλαδή το να τυπώσουμε νέο νόμισμα εθνικό, είναι κάποια πράγματα ότι δεν θα με εμπιστευτεί πια όλος ο κόσμος και θα λέει μόνο με μετρητά να δίνεται στην Ελλάδα εμπορεύματα. Ναι. Γιατί εδώ στο Σκλαβενίτη, άμα πας, το 95% των ειδών του είναι εισαγόμενα. Στα εισαγόμενα λοιπόν θα πει ο Ολλανδός που στέλνει το τυρί. Ότι ενώ πρώτα έπαιρνα γραμμάτια 6 μηνών από την Ελλάδα, τώρα φοβάμαι να πούμε ότι δεν με πληρώνουν, μετρητής. Αυτό το μετρητής θα αρχίσει στην αγορά να υπάρχει στενότητα σε όλα τα είδη. Λογικό. Δηλαδή μόνο οι πλούσιοι θα μπορούν να αγοράζουν τυρί, μόνο οι πλούσιοι θα μπορούν να αγοράζουν γάλα. Γιατί ο φτωχός καταρχάς μέχρι να προμηθευτεί δραχμές, μέχρι να αλλάξουμε το νόμισμα, μέχρι... θα έχει γίνει εμφύλιος. Το καταλάβατε. Ο πλούσιος μπορεί να έχει στη μαύρη. Αυτή είναι η μαύρη αγορά. Η μαύρη αγορά είναι το στάδιο. Ενθυμίστε τότε που πήγαμε από δραχμές ευρώ, πήγε ο Σιμίτης σε ένα ανταλλακτήριο πρώτη μέρα και έβγαλε ευρώ. Το θυμίστε. Και συγχρόνως όλες τις τράπεζες είχαν ευρώ. Και όλα τα βιβλιάρια καταθέσεων μετετράπησαν σε ευρώ. Όταν όμως γίνει άτακτη έτσι, ατύχημα. Τότε. Δεν θα υπάρχει δυνατότητα να γίνει την άλλη μέρα το ευρώ και μέχρι να προμηθευτούμε δραχμές όλοι θα υπάρχει ένας εμφύλιος. Εσύ θα θέλεις γάλα για το παιδί σου, δεν θα το βρίσκεις. Παρά μόνο αν έχεις λεφτά να το βρεις στη μαύρη αγορά. Αυτό θα πει μαύρη αγορά. Δηλαδή διαμορφώνεται μια τεχνική έλλειψη και μόνο οι έχοντες περισσότερα λεφτά θα βρίσκουν τη βενζίνη. Θα πηγαίνει στον βενζινά και δεν θα σου βάζει ένα ευρώ τη βενζίνη. Όποιος έχει 5 ευρώ να δίνει το λίτρο, αυτός μόνο θα γεμίζει το ρεζερβουάρ. Γιατί θα φοβάται ο κάθε βενζινάς ότι με το 1 ευρώ μετά δεν θα πουλώντας το ό,τι έχει μέσα η δεξαμενή του, δεν θα έχει λεφτά να το αντικαταστήσει το εμπόρευμα. Καταλάβατε ποιο είναι. Και δεν θα βρίσκει. Έτσι. Το δηληστήριο θα μας καλύψει για 20 μέρες. Μετά. Αλλά μετά θα έρθει, θα στραγγίξουν οι δεξαμενές. Και λέμε πολλές φορές δραχμή και δραχμή, κύριε Γιάννη μου, χωρίς να έχουμε εξηγήσει τι είναι η δραχμή. Το δύσκολο είναι καταρχάς αυτό το μεταβατικό στάδιο από το ευρώ στη δραχμή. Δεύτερον, ότι όλοι που μας στέλνουν τώρα εμπορεύματα με γραμμάτια ενός έτους, 6 μηνών, θα ζητάνε μετρητής. Τρίτον, όσοι βγάλαν τα λεφτά στο εξωτερικό θα τετραπλασιαστεί η αξία τους. Όσοι τα έχουν εδώ μέσα θα πάει στο 1/3 η αξία, θα χάσουν το 60%. Δηλαδή οι φτωχοί που τα έχουν εδώ θα χάσουν τα λεφτά τους, οι απατεώνες που τα βγάλαν έξω θα τα τετραπλασιάσουν, δεν θα βρίσκει δε η κάθε οικογένεια αγαθά για το παιδί της. Γιατί υπάρχουν πράγματα, ας πούμε, πάνες για ένα μωρό, μπορείς να μην έχεις. Γάλα,
αυτό το γάλα το, που αντικαθιστά το μητρικό για τα πολύ μωρά, μπορείς να μην εισάγεις. Φάρμακα για τον καρδιοπαθή μπορείς να μην έχεις, για τον έχοντα ζάχαρο. Για αυτούς που πλήττονται από ασθένειες μόνιμου χαρακτήρα που θέλουν συνεχή φαρμακοδοτική κάλυψη. Κάλυψη. Εκεί λοιπόν θα αρχίσει ο εμφύλιος.